μου, μικρούλα μου, Βεατρίκη. Τι έγινε, εσύ τέρχεσαι να ησυχώ, πέρασε. Αχ, έχεις δίκιο, γλυκιά μου, έχεις δίκιο. Τώρα δεν σε έπαιρνα τηλέφωνο, κάθισε. Αχ. Τι έγινε. Μου έσκασε ένα λάστιχο και δεν βρέθηκε κανείς να με βοηθήσει. Ω, Νονά, και για να αλλάξει ένα λάστιχο έκανες τόση ώρα. Α, ναι, καταλαβαίνω, βέβαια. Εσείς οι νέες τα έχετε όλα εύκολα. Για ρώτα και εμάς. Εμείς που έχουμε μείνει εύθραυστες, γυάλινες, σκουριασμένες. Και τι έγινε τελικά. Τι να γίνει, βρέθηκε κάποιος γέρος. Γέρος. Ναι, ένας τύπος κάπου 40 χρονών. 40 χρονών γέρος, ναι, ναι. Παιδάκι μου, με μάθατε να μιλάω σαν και εσάς. Εσείς οι νέοι, τους 40άριδες, τους έχετε πια οι εξοφλημένους. Πάντως ήταν ένα αγόρι πολύ γοητευτικό και πολύ ωραίο. Και τι έγινε. Τι έγινε, με πλησίασε, παρκάρισε το σπόρο αυτοκινητάκι του δίπλα στο δικό μου και μου είπε γλυκύτατα. Έμεινες από λάστιχο, Μανούλα. Νονά, μήπως σε είπε Μανούλη. Παιδί μου, δεν ήταν μίωψ ο άνθρωπος. Είχε οξυτά την όραση. Με είπε Μανούλα, μαμά, μητέρα. Ναι, μου λες και σου άλλαξε τη ρόδα τελικά. Και μου άλλαξε και τη ρεζέρβα και λέρωσε και τα χεράκια. Και σκοτώθηκε πια να με βοηθήσει ο καημένος. Εγώ πια δεν ήξερα τι να του πω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Στο τέλος είχα ένα κουτί σοκολατάκια για να σου φέρω και τα πρόσφερα. Και τα πήρε. Τα δέχτηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μου είπε μάλιστα πολύ χαριτωμένα. Τα δέχομαι για να μην νιώθει υποχρεωμένη απέναντι. Ωραία. Μου πρόσφερε και δύο σοκολατάκια. Θαύμα. Και δεν μου λες, Νονά, πώς δεν σε κάλεσε στο σπορ του αυτοκίνητο. Δεν τρέπεσε, Βεατρίκη. Σου είπα ότι ο άνθρωπος ήταν εγωιτευτικός, αλλά και πολύ αξιοπρεπής. Βάσε καλός. Δεν είναι εδώ η μητέρα σου. Όχι, δεν στάπε, πήγε στο Παρίσι. Θα μείνει τρεις μέρες με την Ινέτ. Και σ' άφησε ολομόναχη. Ω, ναι, με τη Φρανσουάζ. Αυτή πια με περιποιείται σαν να είμαι 10 χρονών παιδί. Ελπίζω να είναι κάτι σοβαρό αυτό που έχεις να μου πεις για να με καλέσεις έτσι άρον-άρον να σου έρθω. Ναι, Νονά, είναι... είναι πολύ σημαντικό. Ευχάριστο, ελπίζω, ε. Ευχάριστο. Ξέρεις, ο Τόνι με κάλεσε να βγούμε απόψε μαζί, γι' αυτό ανησυχούσα που δεν ερχόσουν και... θα έρθει ο Τόνι, όπου να είναι, από λεπτό σε λεπτό. Βλεπόσαστε τακτικά με τον Τόνι. Με συγχωρείς, τι κουτί ερώτηση. Ασφαλώς θα συναντιέστε συχνά. Μόνο που τώρα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Σου πρότεινε να τον παντρευτείς. Δηλαδή σου επανέλαβε την πρότασή του. Ακριβώς, μόνο που τώρα δεν ήταν ακριβώς πρόταση, ήταν τελεσίγραφο. Ξέρεις το χαρακτήρα του Τόνι, είναι έτσι ευθύς, απαιτητικός. Μου βάλε μία προθεσμία που... λίγη από λεπτό σε λεπτό. Παιδί μου, αυτό το παιδί σε αγαπάει ειλικρινά και θέλει να σε κάνει γυναίκα του. Χαρά στην υπομονή του να περιμένει τόσο καιρό να πάρει την απάντησή σου. Φαντάζομαι να είναι ναι. Ε, ναι. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο, Βεατρίκη μου. Έκανες την καλύτερη εκλογή. Ο Τόνι θα είναι ο ιδεοδόστερος σύντροφος για σένα. Το πιστεύω. Εγώ απορώ λοιπόν με την υπομονή αυτού του παιδιού. Πώς σε περίμενε τόσο καιρό, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ το ρωτάς αυτό. Ύστερα από ό,τι συνέβη. Νομίζω ότι... Το να χάσει. Μια μητέρα, το γιο της, μέσα στα καλύτερα χρόνια του. Από ένα... τέτοιο ανόητο δυστύχημα. Είναι για αυτήν το μεγαλύτερο χτύπημα που μπορεί να της δώσει η μοίρα. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να ξεχάσω αυτό που συνέβη το περασμένο καλοκαίρι. Κι όμως, εγώ είμαι πάλι κοντά σας και σας αγαπάω όλους το ίδιο. Και ο Φιλίπ είναι εδώ, κοντά μας. Αόρατος αλλά παρόν. Όχι, Βεατρίκη. Ο Φιλίπ δεν είναι πια εδώ. Τον τράβηξε η θάλασσα μέσα στο μαύρο βυθό της. Όταν ανάποδο γύρισε εκείνο το καταραμένο σκάφος. Ωχ, Θεέ μου. Ωχ, τι επέσει η ανάμνηση, Θεέ μου. Εκείνα τα φοβερά κύματα
ο μανιασμένος αγέρας. Κι εμείς να είμαστε όλοι στην ακτή, να ακούμε τις φωνές του και να μην μπορούμε να τον βοηθήσουμε σε τίποτα. Είμαστε πέντε μέσα στη βάρκα. Μόνο ο Φιλίπ δεν μπόρεσε να σωθεί. Έλα. Έλα, κοριτσάκι μου. Ας μη θυμόμαστε αυτά τα παλιά. Περασμένα πια. Ξεχασμένα, κορίτσι μου. Έχεις δίκιο, Νονά. Μου φαίνεται σαν να σας βλέπω τώρα μπροστά μου και τους τρεις. Εσύ, ο Φιλίπ και ο Τόνι. Σ' αγαπούσαν και οι δυο και θέλαν να σε κάνουν η γυναίκα τους. Ο Φιλίπ ήταν πιο ευαίσθητος, πιο ρομαντικός, πιο γεμάτος φαντασία. Λιγάκι πολύ λογάς. Κι όμως όταν ήμουν κοντά του αισθανόμουν άλλος άνθρωπος. Ο άλλος σου αγαπημένος, ο Τόνι, ο καλύτερος φίλος του Φιλίπ, ήταν πιο ρεαλιστής, πιο δυναμικός, πιο προσγειωμένος, πιο κοινωνικός. Δύο αντίπαλοι για την καρδιά σου, αλλά ποτέ εχθροί. Είχαν δώσει υπόσχεση να περιμένουν τη δική σου απόφαση. Μόνο τη δική σου απόφαση. Κι εγώ προτιμούσα τον Φιλίπ. Κι όμως, να που ήρθαν έτσι τα πράγματα από μόνα τους για να σε βοηθήσουν. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Βεατρίκη μου, εγώ πολλές φορές, βλέποντας την αναβλητικότητά σου, φανταζόμουν ότι υπάρχει ένα τρίτο αγόρι στη μέση. Αδύνατο. Κανείς δεν πρόκειται να με κάνει να ξεχάσω τον Φιλίπ. Κι αν ακόμα παντρευτώ τον Τόνι, θα το θυμόμαστε πάντα μαζί, με αγάπη. Λοιπόν. Λοιπόν, περιμένω τον Τόνι από στιγμή σε στιγμή και σου υπόσχομαι να μείνω πιστή στην ανάμνηση του Φιλίπ. Μόνο που αυτός δεν υπάρχει πια. Μικρή μου, Βεατρίκη. Δεν ζούμε, κοριτσάκι μου, με τους νεκρούς. Εσύ είσαι νέα. Έχεις ολόκληρη ζωή μπροστά σου. Παντρέψου, παιδί μου, τον Τόνι και αγάπα τον μόλις στην καρδιά. Το αξίζει, παιδί μου. Αυτό σαν. Πάω να δω. Ναι, αυτό είμαι. Εγώ φεύγω. Πού θα πας, Νονά? Θα πάω στον καράζ και από εκεί θα πάω σπίτι. Τηλεφώνησέ μου να μου πεις τα νέα σου. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Νονά. Βεατρίκη μου. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη να σε είχα νύφη μου, κορίτσι μου. Κι εγώ σ' αγαπάω πολύ. Νονά, μείνε, μην φύγεις, σε παρακαλώ, μείνε λίγο. Όχι, παιδί μου, δεν κάνεις αυτές τις ωραίες, τις ανεπανάληπτες στιγμές. Δεν πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες. Όχι, σε παρακαλώ, μείνε να ξεκουράσεις το διπλανό δωμάτιο και ειδοποίησε τη Φρανσουάζ να σου φέρει λίγο τσάι. Ε, σε παρακαλώ. Α, ένα τσαγάκι, ωραία. Ωραία, καλή ιδέα. Πω, ανυπόμονος που είναι, Βεατρίκη. Ελπίζω να μην το μετανιώσεις, κοριτσάκι μου. Όλα δεξιά. Η Βεατρίκη. Ο Τόνι. Λοιπόν, πώς σου φαίνομαι? Σωστή είναι η φούλα. Κάνε ένα γύρο. Σ' ακούω. Καταπληκτική. Σε ευχαριστώ. Βλέπω είσαι ακριβώς την ώρα σου, ε. Αν σου πω πως περίμενα 10 λεπτά στη γωνία μετρώντας το χρόνο με τα δευτερόλεπτα, θα με πιστέψεις? Γιατί είχες τρακ? Ομολογώ πως ναι. Δεν ξέρω γιατί, μα με κατήχε μία... κάτι... Η τοπάθεια ή η ανυπομονησία? Ακαθόριστο συνέστημα. Βιαζόμουν να πληροφορηθώ την απάντησή σου. Λοιπόν, δέχεσαι να με παντρευτείς? Βλέπω μπαίνεις κατευθείαν στο θέμα, ε. Δεν με αφήνεις να ανασάνω. Μα σου άφησα τόσο καιρό να το σκεφτείς. Δεν φαντάζομαι να έχεις παράπονο. Όχι, δεν έχω κανένα παράπονο, Τόνι. Σε ευχαριστώ για την υπομονή και την επιμονή που έδειξες. Αληθινά μη τίμα. Μήπως αυτά τα περιτά σου λόγια είναι τεχνάσματα, υπεκφυγές? Θέλεις να μου χρυσώσεις το χάπι κάποιας άρνησης? Το αντίθετο. Λοιπόν, ναι. Ναι. Δέχομαι την ευγενική σου πρόταση. Βεάτρικη. Ελπίζω να γίνουμε και δυο πολύ ευτυχισμένοι. Υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ για μια ευτυχία διαρκείας χωρίς διακοπές.
Η συγκατάθεσή σου με γεμίζει χαρά. Τόνι, δεν φαντάζομαι ξαφνικά να γίνεις αισθηματίας, ε? Πίστεψέ με, κοντεύω να τρελαθώ από τη χαρά μου. Με κόπο συγκρατιέμαι να μην... Δεν σε έχω συνηθίσει έτσι τόσο εκδηλωτικό. Ναι, σωστά. Ίσως επειδή... Ίσως επειδή πίστευα... Μου δίνες την εντύπωση ότι αντιμετώπιζα σε σένα κάτι σκληρό. Αναγκαζόμουν να φαίνομαι αυταρχικός. Να υποκρίνομαι το δίθεν αγέροχο. Όμως πάντα υποχωρούσα στη δική σου θέληση. Mm. Ε? Το είναι αλήθεια. Το παραδέχομαι. Αφού ήξερες, ήσουν αβέβαια για τα αισθήματά μου, γιατί καθυστερούσες τόσο πολύ να μου δώσεις την απάντηση. Πίστεψε με, Τόνι, δεν ήθελα να σε τυραννίσω, αλλά να... Πώς να σου το πω τώρα. Έτσι, δεν μπορούσα να αποφασίσω, δε... Ήταν σαν κάποιες περίεργες δυνάμεις να οθούσαν τις κινήσεις μου. Αλήθεια πιστεύεις πως υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις? Όχι. Ε, βέβαια. Εσύ είσαι θετικός, πρακτικός. Εγώ είμαι άλλο πράγμα. Έχω ένα σωρό σύνδρομα. Φοβίες, ανασφάλειες. Φοβάμαι τον εαυτό μου. Φοβάς τον εαυτό σου? Mm. Στηρίξω πάνω μου. Βασίσου σε μένα. Όλα θα πάνε καλά. Μη φοβάσαι. Ε? Ξέρεις, Τόνι, υπάρχει κάτι που... Έστω και αν ανήκει στο παρελθόν, δεν θα ήθελα να το ξεπεράσω. Συνέχισε, Βεατρίκη. Να. Πιστεύω πως ανάμεσά μας θα πλανιέται πάντα η σκιά του Φιλίπ. Η σκιά του Φιλίπ. Ναι. Η σκιά του Φιλίπ. Ας ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση. Ο Φιλίπ υπήρξε ο καλύτερος φίλος μου. Σχεδόν αδελφός. Πόνεσα πάρα πολύ για τον άδικο χαμό του. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η σκιά του μπορεί να είναι ανάμεσά μας. Νόμιζα πως θα καταλάβαινες. Να καταλάβω τι. Ήξερα, ήμουν βέβαιος πως η αγάπη σου για τον Φιλίπ ήταν μεγαλύτερη από την αγάπη σου για μένα. Κάνεις λάθος, Τόνι. Σας αγαπούσα και τους δυο το ίδιο. Και τώρα αγαπώ εσένα. Και θα σε αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Με όλη μου την καρδιά. Να σου πω ευχαριστώ. Ναι. Το ξέρω, είμαι ανόητη να ξαναζωντανεύω τέτοιες αναμνήσεις. Και ιδιαίτερα το ναυάγιο. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε τη ζωή μας, ας μην βάζουμε ανάμεσά μας φαντάσματα. Ε? Συγχώρα με, Τόνι. Αλλά πρέπει να συνεχίσω. Να συνεχίσεις τι? Πρέπει να βάλω σε τάξη τα πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσω αυτή την κατάσταση. Αυτή τη σκέψη που με βασανίζει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και βρήκες τη μέρα. Σήμερα που θέλω να γιορτάσω το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής μου. Και της δικής σου. Σε παρακαλώ, πρέπει να με καταλάβεις. Σ' ακούω. Τη στιγμή του δυστυχήματος, εγώ χτύπησα το κεφάλι μου στον αποδογυρισμένο σκάφος και λιποθύμησα. Μ' άρπαξε ένας ναύτης και με έσερνε στην ακτή, ναι. Ακριβώς. Εσύ βοηθούσες την ξεδέρφη μου που ήταν μαζί μας, έτσι δεν είναι? Αυτή την ιστορία την έχω επαναλάβει επανειλημμένος με κάθε λεπτομέρεια. Τι έγινε με τον Φιλίπ? Πάλι τα ίδια. Ο Φιλίπ έμεινε πάνω στο σκάφος. Ανίκανος να ξεκολλήσει. Τόνι, πες μου, εσύ ποια λογική εξήγηση δίνει σε αυτή την ακατανόητη αδράνεια του Φιλίπ? Ίσως έχασε την ψυχραιμία του. Όχι. Πανικοβλήθηκε. Έχασε το κουράγιο του. Όχι, βέβαια. Ο Φιλίπ ήταν γνωστός για το θάρρος του. Και έπειτα ήταν σπουδαίος κολυμβητής. Τι θέλεις να πεις, Βεατρίκη? Αναρωτήθηκες μήπως περίμενε βοήθεια. Βοήθεια από ποιον? Από τους φίλους του, από τη συντροφιά του. Χωρίς πενιγμούς, πες μου τι θέλεις να πεις. Πού προσπαθείς να καταλήξεις? Όταν ξαναβρήκα τις αισθήσεις μου, ήμουν στη μισή απόσταση από το σκάφος και πολύ κοντά στην ακτή. Ο ναύτης με είχε αφήσει και βοηθούσε την ξαδέρφη μου που είχε βαρύνει και είχε ξεφύγει από τα χέρια σου.
Ναι, γιατί ήμουν κουρασμένος. Κολύμπησα μόνη μου και βγήκα στην ακτή. Και τότε διαπίστωσα ότι η απόσταση από το σκάφος δεν ήταν και πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, τι υπονοείς? Όταν έφτασα στην ακτή, έβλεπα τον Φιλίπ έντρομο να ζητάει βοήθεια. Άκουγα τις φωνές του. Νομίζω πως όλη μου τη ζωή θα έχω στα αυτιά μου αυτές τις φωνές. Πες μου, Τόνι, γιατί δεν έτρεξες αμέσως κοντά του? Ίσως και μόνο η παρουσία σου να του ξανάδινε το χαμένο του θάρρος. Με κατηγορείς? Γιατί θυμώνεις? Δεν θυμώνω. Διασκεδάζω αφάνταστα. Πού το πας, Βεατρική? Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα γεγονότα. Ποια γεγονότα? Ντύθηκες αυτό το ύφος δικαστή και μου εκτοξεύεις βαριές ανυπόστατες κατηγορίες που μοιάζουν με ευρυσιές. Δεν καταλαβαίνω. Η απόσταση που έγινε το δυστύχημα από την ακτή δεν ήταν τόσο μικρή όσο φαντάζεσαι. Κι εγώ ήμουν αρκετά κουρασμένος. Γιατί αυτό το κατηγορητήριο? Όχι, όχι. Όχι, Τόνι, πίστεψε με, δεν σε κατηγορώ. Προσπαθώ μόνο κομμάτι-κομμάτι να βάλω, να μαζέψω όλη την αλήθεια έτσι που να γίνει ένας σωστός καταμερισμός ευθυνών. Πίστεψε με. Νιώθω κι εγώ το ίδιο ένοχη. Με σκέφτεσαι για δειλό που θεληματικά προμελετημένα απόφυγε να προσφέρει βοήθεια στο φίλο του που κινδύνευε. Για ποιο σκοπό? Για να φύγει από τη μέση ένας ανταγωνιστής? Άκουσε, Τόνι. Όσο σκληρά και είναι τα λόγια μου, το ξέρεις πολύ καλά, όπως και εγώ, πως όλοι οι άνθρωποι σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, όταν βλέπουμε συνανθρώπους μας να κινδυνεύουν, δείχνουμε αυτοθυσία. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να τους βοηθήσουμε, χωρίς να δίνουμε σημασία σε τίποτε άλλο. Πάψε πια! Πάψε! Φαρέθηκα από τις κατηγορίες σου. Με συγχωρείς. Δεν καταλαβαίνεις πως με προσβάλλεις. Ειδικά σήμερα δεν έπρεπε να σε πιάσει ο ίστρος. Απέναντίας. Η ίδια σκέψη σε τυραννούν από την ημέρα του δυστυχήματος. Αν κρίνω από το βλέμμα σου, θα με σκέφτεσαι για δειλό. Θα σκέφτεσαι πως εγκατέλειψα το φίλο μου. Θα νομίζεις πως ένα κορίτσι σαν για σένα δεν θα άξιζε τον κόπο να συνδέσει τη ζωή του με ένα δειλό. Γι' αυτό απόφευγες τόσο καιρό να δώσεις απάντηση στην πρότασή μου. Έβρισκες φτηνές προφάσεις αναβολής. Όχι. Γελιέσαι. Δεν ήμουν υποκρίτρια. Ήμουν αναποφάσιστη, μπερδεμένη. Νόμιζα πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ξεδιαλύνουμε αυτό το στίγμα που μας βαραίνει από την ημέρα του δυστυχήματος. Ίσως παρατράβηξα το σκηνή. Σε παρακαλώ, ξέχασε τις ανοησίες μου. Να ξεχάσω τις κατηγορίες σου και τους πενιγμούς σου. Δεν θα μπορέσω ποτέ. Έλα το. Είναι περισσότερο από τις δυνάμεις μου. Όχι. Σε παρακαλώ. Όχι. Είναι αδύνατο. Δοκιμάζεις να με φοβήσεις? Καθόλου. Είναι η ψυχρή αλήθεια. Μη γίνεσαι σκληρός. Απορώ γιατί δέχτηκες να γίνεις γυναίκα μου. Για να αποκτήσεις σύζυγο, οικογένεια, παιδιά. Η σκέψη σου, η αμφιβολία σου, οι χαρακτηρισμοί σου έδειχναν τέτοια απέχθεια για μένα. Όχι, όχι. Σε βεβαιώνω, καμιά. Σου εξήγησα. Η εξήγηση σου ήταν ανεπαρκής. Λυπάμαι, Βεατρική. Λυπάμαι. Κρίμα. Αντίο, Βεατρική. Τόνι. Τόνι, σε παρακαλώ, μην κάνεις απέδι. Τόνι.
Μη δοκιμάσεις να δείξεις το πραγματικό εαυτό σου, όπως έκανες πριν από λίγο σε μένα, σε κάποιον άλλο νέο που ενδεχομένως και το εύχομαι να σε αγαπήσει. Μα Τόνι, Τόνι, τώρα σοβαρολογείς? Απολύτως. Τώρα που δεν μας δένει τίποτα πια, σου επαναλαμβάνω πως δεν υπήρξα ποτέ μου δηλός. Το ξέρω. Το ξέρω και σου ζητώ συγγνώμη. Είναι αργά πια. Σου υπόσχομαι να μην ξαναμιλήσω ποτέ για αυτό το θέμα. Θα σου ανταποδώσω τις κατηγορίες σου. Όχι, όχι. Ναι. Όχι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Θα σε υποχρεώσω να τις ακούσεις μέχρι το τέλος. Άφησέ μου τα χέρια, με πονάς. Γιατί όταν κατάλαβες πως δεν μπορούσα, δεν είχα τις δυνάμεις να γυρίσω πίσω στο αναπαδογυρισμένο σκάφος, δεν πήγες εσύ, Βεατρίκη. Εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Εγώ είμαι γυναίκα. Και ύστερα, τι σημασία. Εγκατέλειψες κάποιον να πνίγεται μόνο του στο σκάφος, Βεατρίκη. Ήταν δική σου ιδέα να πάμε βόλτα με το σκάφος, Βεατρίκη. Τόνι, το παιχνίδι σου είναι απέσιο. Με κατηγορείς γιατί θέλεις να αποβάλεις τις ευθύνες από πάνω σου. Τις ευθύνες μου! Τις ευθύνες σου! Εξακολουθείς, λοιπόν. Τόνι, η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη. Ο αέρας ήταν δυνατός. Και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να βοηθήσω. Μα δεν δοκίμασες! Και ας αγαπούσες τον Φιλίπ. Σε μισώ, Τόνι. Φύγε! Φύγε από το σπίτι μου αμέσως! Αντίθετα, εγώ σε αγαπώ! Και θα σε αγαπώ πάντα! Φύγε από το σπίτι μου και μη με ενοχλήσεις ποτέ πια! Ηρέμησε, Βεατρική. Ηρέμησε. Θα φύγω. Θα εξαφανιστώ παντοτινά. Θα φύγω, Βεατρική. Χαθήκαμε και δυο μας ανόητα. Καλύτερα να τελειώσει εδώ αυτή η ιστορία. Πολύ καλά. Αντίο, Βεατρίκη. Αντίο, Τόνι. Νονά. 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 Νόμιζα πως έφυγες και απόρρισα. Είχα βγει λιγάκι στον κήπο. Τα χαλάσαμε. Ναι, άκουσα κάτι φωνές. Φαντάστηκα ότι θα είναι κάνα καυγαδάκι μεταξύ ερωτευμένων. Ήταν οριστικό. Προς στιγμή σκέφτηκα να επέμβω, αλλά... Θα ήταν ανώφελο. Ο Τόνι μου φέρθηκε βία, σκληρά. Μήπως του έδωσες αφορμή? Ίσως. Μη ρίχνεις όλο το φταίξιμο στον Τόνι. Έλα, πες μου τα. Ήρθε τώρα με τη συνηθισμένη του εκεί αποφασιστικότητα να ζητήσει την απάντησή μου. Η οποία, όπως μου είπες, ήταν καταφατική. Ναι, βέβαια. Τον είδα έτσι χαρούμενο, ευτυχισμένο. Βέβαια, αφού σ' αγαπάει, χαρούμενος θα είναι. Δεν ξέρω. Ίσως και να τον πρόσβαλα. Να τον πρόσβαλες? Του μίλησα για τον Φιλίπ. Για τον Φιλίπ? Ναι. Μη χειρότερα. Μα Βεατρίκη μου, τι σχέση είχε ο Φιλίπ ανάμεσά σας? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μια παράξενη δύναμη με οθούσε να λέω πράγματα που έφυγαν τον Τόνι. Ρε Βεατρίκη μου, παιδάκι μου, εσύ είσαι έξυπνη κοπέλα. Καμιά φορά φέρεσαι εντελώς επιπόλαια. Το ξέρω. Είμαι ανόητη. Αφού ξέρεις ότι ο Φιλίπ και ο Τόνι ήταν πολύ φίλοι. Φίλοι μεν, αλλά αντεραστέ. Γιατί σ' αγαπούσαν και οι δύο πάρα πολύ, παιδάκι μου. Το ήξερα. Λοιπόν, ο καθένας πίστευε ότι είναι πιο δυνατός και ότι αυτός θα επικρατούσε στην καρδιά σου. Εσύ πάλι πώς σου ήρθε αυτή η κακή έμπνευση να του θυμίσεις το Φιλίπ? Ποτέ δεν πρόκειται να σταματήσω να μιλάω για το Φιλίπ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, με καμιά δύναμη. Δικαίωμά σου, παιδάκι μου, να τον θυμάσαι. Και σε ευχαριστώ. Την ημέρα του δυστυχήματος, τόσο ο Τόνι όσο και εγώ, αφήσαμε τον Φιλίπ αβοήθητο. Μοιαστήκαμε μόνο να σώσουμε τους εαυτούς μας. Όχι, κορίτσι μου. Άδικος κόπος θα ήταν. Κάθε προσπάθεια θα ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Όχι, Νονά. Όταν έφτασα στην ακτή κατάκοπη, αλλά χαρούμενη που σώθηκα, βλέπα τον Φιλίπ να κινδυνεύει. Και δεν έκανα τίποτε μα τίποτα για να τον βοηθήσω. Γιατί δεν έτρεξα κοντά του. Αυτή η τύψη θα με τυρανάει σε όλη μου τη ζωή. Ευτυχώς, παιδάκι μου, γιατί δεν θα γυρίζετε κι εσείς και τότε εμείς οι γονείς θα θρυνούσαμε περισσότερα θύματα. Κι όμως, εσύ με την καλή σου, την ευγενική σου την καρδιά προσπαθείς να μας δικαιολογήσεις. Όχι, παιδάκι μου, προσπαθώ να είμαι δίκαιη.
Το ξέρεις όμως ότι ο νόμος καταδικάζει για τη μη παροχή βοηθείας σε κινδυνεύοντα, άσχετα από φίλο. Το ξέρεις αυτό? Καλά, δεν ήταν δική σου δουλειά αυτή. Κι όμως, ο Τόνι υποστήριξε το αντίθετο. Δεν είναι δυνατόν. Σου ορκίζομαι. Πώς είναι δυνατόν? Μήπως του είπες τίποτα και τον πρόσβαλες? Γι' αυτό σου μίλησε έτσι? Δεν ξέρω. Ίσως. Ωραία, ωραία ευτυχία του δώσες. Την ημέρα που του δώσες την απάντησή σου, του την έδωσες πικρή. Κι όμως, Μουνά, κι όμως είμαι αποφασισμένη να τακτοποιήσω τα πράγματα. Πώς? Θα σου πω αμέσως. Να δω. Ναι, Πολ. Βεατρίκη εδώ. Είσαι καλά? Άκου, θέλω να μου δώσεις μία πληροφορία. Πες μου, τι ποινή προβλέπετε για μη παροχή βοηθείας σε κινδυνεύοντα? Από γυναίκα, ας πούμε. Από 3 μήνες ως 6 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, όχι, όχι, όχι. Μην ανησυχείς. Μια πληροφορία ήθελα μόνο, ναι. Σε ευχαριστώ, ε. Συγγνώμη που σε ενόχλησε. Γεια σου. Ακούς, Νονά? Προβλέπεται φυλάκιση από 3 μήνες μέχρι 6 χρόνια. Λοιπόν, 6 χρόνια είναι πάρα πολλά βέβαια, αλλά... αλλά ξέρεις τι θα κάνω? Θα κλειστώ στο σπίτι μου επί 1 χρόνο. Δεν θα δέχομαι κανένα και θα είναι... θα ανάμεσα, ανάμεσα φυλακή. Μα έχασες τελείως τα μυαλά σου. Αχ, αυτός ο έρωτας, κοριτσάκι μου. Ναι, ο έρωτας. Ο έρωτας. Τον αγαπάς τον Τόνι ή δεν τον αγαπάς? απάντησέ μου χωρίς υπεκφυγές, ναι ή όχι? Νομίζω πως ναι, όμως... ναι, όμως γύρισε. Δεν μπορεί. Εσύ, εσύ τον έβλεπες να γυρίσει. Τον είδες όταν έφευγε, όταν ήσουν στον κήπο. Πες μου αλήθεια. Όχι. Πες μου αλήθεια. Όχι, όχι, κοριτσάκι μου. Τώρα... εγώ, άνοιξέ του, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Άνοιξέ του. Δεν μπορώ, δεν πάω. Μην τον αφήνεις να περιμένει, δεν κάνει. Κοίταξε τι ανυπόμονος που είναι, δεν πας να του ανοίξεις. Καλά, εγώ. Καλησπέρα σας. Ου, καλώς τον Τόνι. Καλώς το παιδί μου. Πώς είσαι, Τόνι μου, καλά είσαι? Μια χαρά, εσείς? Μπράβο, πολύ καλά, ευχαριστώ. Με τον καυγά μας, ξέχασα να σου δώσω το δώρο των αραβώνων μας. Μα, δεν αραβωνιαστήκαμε ακόμη. Δεν έχει σημασία. Βιάστηκα να τα αγοράσω. Δεν έχω δικαίωμα να το δεχτώ. Τουλάχιστον πες μου, σ' αρέσει? Είναι υπέροχο όμως. Καλέ μου, Τόνι, η Μπεατρίκη τηλεφώνησε προλίγου στο δικηγόρο της για να μάθει, εάν τη δικάσουνε, ποια θα είναι η ποινή για τη μη παροχή βοηθείας. Λοιπόν... λοιπόν, παιδάκι μου, αποφάσισε να αυτοεξοριστεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ναι, αλλά επειδή με θεωρεί και εμένα ένοχο, προτείνω να παντρευτούμε το συντομότερο και να υποστούμε μαζί αυτή την απομόνωση. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις ακριβώς? Θα κάνουμε το ταξίδι του μέλητος σε ένα ελληνικό ερημονήσι που δεν θα υπάρχει ψυχή. Μόνο η Βεατρίκη κι εγώ. Θαυμάσια ιδέα! Θα σας παντρέψω εγώ, παιδιά. Τι λες λοιπόν, Βεατρίκη? Μπορώ να αρνηθώ? Μα την πίστη μου, έτσι έπρεπε να γίνει. Εσείς οι δυο λοιπόν θα κάνετε ένα τέλειο ζευγαράκι.